Εσείς προσωπικά και ο κύριος Κουβέλης, ο Υπουργός Αναπληρωτής Άμυνας, το θεώρησαν κάτι το οποίο θα κλείσει άμεσα. Ενώ φαίνεται ότι θα τραβήξει και θα τραβήξει. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι θα κλείσει άμεσα. Αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι εργαζόμαστε για να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα μεθοριακό περιστατικό το οποίο δεν χρειάζεται να εξελιχθεί σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο. Τώρα σε σχέση με το τι. Εξελίσσεται όμως. Εξελίσσεται. Αφήστε να το δούμε, κύριε Λοβέρδο. Ακούστε τώρα. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με αίσθημα ευθύνης αναγνωρίζει πραγματικότητες. Δεν κάθεται να δημιουργεί εντυπώσεις ή να παίζει παιχνίδια είτε με την Τουρκία είτε με τον οποιονδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο έπραξε ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να πράξει, διότι αν είχε πει οτιδήποτε διαφορετικό ο κ. Λοβέρδο, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε κιόλας να έχει αντιδράσει και διαφορετικά. Και δεν αντέδρασε διαφορετικά, ορθώς δεν αντέδρασε διαφορετικά, διότι δεν υπήρχε λόγος να αντιδράσει διαφορετικά. Μα με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να πει κάτι τέτοιο το Γενικό, είναι δυνατόν να πει κάτι τέτοιο το Γενικό Επιτελείο Στρατού? Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έχει μια υποχωρητική στάση. Καμία υποχρετική στάση δεν υπάρχει απέναντι της Τουρκίας. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει καμία υποχρετική στάση απέναντι στην Τουρκία. Σας ξαναλέω ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται με έναν τρόπο προκλητικό τους τελευταίους μήνες και οι προκλήσεις δεν είναι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι απέναντι δηλαδή σε τεράστιες στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις. Επομένως, όποιος μιλάει για υποχρετικότητα πρέπει να προτείνει και μια διαφορετική γραμμή πλεύσης και να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με την υποχρετικότητα και ποια είναι η υποχρετικότητα και ποια είναι η μη υποχρεωτικότητα. Υπάρχει μια γραμμή πλεύσης η οποία προτείνεται και η οποία να είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή την οποία ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, ή προσπαθούμε να κάνουμε φθηνές κινήσεις εντυπωσιασμού με όρους εθνικιστικού παροξισμού, ο οποίος εθνικιστικός παροξισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά πάρα πολύ επικίνδυνος? Αυτό θα λέγατε αυτό και είναι στον κύριο Μητσοτάκη που σήμερα σας... Ευθέως. Να προτείνει διαφορετική γραμμή πλεύσης, ακούστε. Ότι ενώ είναι ένα συνηθισμένο περιστατικό... Είναι τα στελέχη του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. Ακούστε με, κύριε Στρατάκη, είναι τα στελέχη του κυρίου Μητσοτάκη τα οποία αποδέχονται γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Και μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση... Δεν έχει πει ο κύριος Κυριανάκης ότι η Ελλάδα προκαλεί στο Αιγαίο. Δεν είπε ο κύριος Κεδίκογλου ότι δεν αποδέχθηκε την ύπαρξη γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και μιλάει για αποχωρητικότητα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης καλό θα είναι... Γκρίζες ζώνες λέει μόνο οι Τούρκοι. Εμείς οι Έλληνες δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση υπάρχει. Υπάρχει εγώ σας λέω τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας πάμε λίγο παρακάτω και να σας πω... Σας απαντούν κάτι. Σας λένε ότι επί των δικών σας σήμερων υπήρξε η ανακοίνωση του τουρκικού, της τουρκικής πλευράς, που περιέγραφε και περιγράφει πια τα ίμια ως τουρκικό έδαφος. Και λένε ότι αυτό είναι μια κλιμάκωση, ναι, η οποία έχει συμβεί, καταγράφεται, ναι, επί των δικών σας ημερών. Επίσης καταγράφεται η τάση της Τουρκίας να αγνοεί τις προτροπές ή αν θέλετε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφεται μία τάση της Τουρκίας να υιοθετεί μία εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από ό,τι υιοθετούσε στο παρελθόν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν το να ανάγουμε τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην ελληνική πολιτική ηγεσία νομίζω ότι είναι και ανεύθυνο και παραπλανητικό και στην πραγματικότητα εισάγει στη δημόσια συζήτηση μία υπερεθνικιστική, αν θέλετε, ανάλυση, η οποία δεν ευνοεί την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν πρόκειται εδώ για μία κατάσταση η οποία μπορεί να αναχθεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη στο εσωτερικό του ελληνικού πολιτικού σκηνικού. Αφορά μια γενικότερη τάση της Τουρκίας, αφορά μια γενικότερη αναδιαμόρφωση του γεωπολιτικού στρατηγικού πεδίου, αφορά μια κατάσταση αναμόρφωσης των διεθνών συσχετισμών δύναμης και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αντί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον εντελώς ανεύθυνο τρόπο, ανάγοντας την όλη συμπεριφορά της Τουρκίας στην ελληνική πολιτική σκηνή, θα έπρεπε να τηρεί μια πιο υπεύθυνη στάση και να συμβάλλει σε μια συζήτηση, να συμβάλλει σε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τουρκία σε αυτήν τη νέα πολιτική την οποία επιλέγει να ασκήσει έναντι Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Ωστόσο, όμως, δεν μπορεί να υποτιμήσετε το γεγονός ότι το πρόβλημα με την Τουρκία σήμερα, για όλους αυτούς τους λόγους που εξηγήσατε, είναι πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο και πολύ σύνθετο. Εγώ προσωπικά
αν ήμουν υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας ή πρωθυπουργός ακόμη περισσότερο, θα κοιμόμουν τα βράδια, να σας πω την αλήθεια. Και επειδή είναι έτσι η κατάσταση, δεν θα έπρεπε και η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εξωτερικών να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, ώστε να μην χρειαστεί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί έναντι των τρίτων, εμείς η Ελλάδα πρέπει να είμαστε ενιαία. Μία. Μία είναι η Ελλάδα, δεν είναι πολλές. Έτσι, οι διαφορές οι πολιτικές μπορεί να έχουμε είναι στο εσωτερικό. Έξω πρέπει να είμαστε μία, ενιαία. Και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία πρωτοβουλία συνένεσης και για να διαμορφώσουμε την κοινή βάση, κοιτάξτε, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον μεγάλο και απρόβλεπτο, τον πολύ κίνδυνο. Κοιτάξτε, η στάση της Νέας Δημοκρατίας στην αρχή υπήρξε υπεύθυνη. Αυτή η υπευθυνότητα κράτησε περίπου 24 ώρες. Στη συνέχεια επέλεξε η ίδια να μετατρέψει το ζήτημα των δύο Ελλήνων αξιωματικών σε ζήτημα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν κάνει τις διπλωματικές και πολιτικές εκείνες ενέργειες οι οποίες όφυλαν να έχουν γίνει στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μην αναχθεί σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εφόσον όμως δει δεν είναι μόνο η ελληνική... συγκεκριμένο όμως. Επιτρέψτε μου. Είναι όλο. Εφόσον... Ναι, θα το πούμε και αυτό. Εφόσον λοιπόν δει η ελληνική κυβέρνηση ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει βούληση διευθέτησης, γρήγορης διευθέτησης του προβλήματος, ναι, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν και πολύ πιο γενναίες πρωτοβουλίες και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, εννοώ όχι μόνο στο επίπεδο των διμερών διπλωματικών και πολιτικών πιέσεων, αλλά και στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών, λέτε, λοιπόν, έχουμε, των διεθνών οργανισμών στις οποίες μετέχει έχουμε στρατηγική την οποία θα εφαρμόσουμε σε δεύτερο χρόνο όταν κρίνεται, όταν κρίνουμε ότι το πράγμα... και εφόσον κρίνουμε. Μάλιστα. Εγώ ακόμα. Εσείς μιλάτε μόνο για τους ιδιωτικούς. Ωραία. Πάμε τώρα στο.